Γεια σου! Λοιπόν, μιας και είναι Halloween σήμερα, λέω να κάνουμε κάτι πιο χαλαρό και σχετικό. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι! Πάτα pause το βίντεο και κοίτα την κόκκινη κουκίδα χωρίς να μετακινήσεις το βλέμμα σου. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο κύκλος γύρω από την κουκίδα θα αρχίσει να εξαφανίζεται. Φοβερό! Οκ, πάμε σε ένα άλλο. Κοίτα το χ στη μύτη της γάτας, κρατώντας το βλέμμα σου ακίνητο. Μάντεψε! Μετά από λίγο εξαφανίζεται και η γάτα, ακριβώς όπως την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Disney. Πώς γίνεται αυτό? Όχι ακριβώς. Υπάρχει μια λογική πίσω από όλα τα διασκεδαστικά ή και creepy οπτικά glitches. Πάμε να τα δούμε λοιπόν! Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε κάποιους μηχανισμούς στη συνέχεια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, δηλαδή από την ανατομία του ματιού. Το μάτι λοιπόν είναι ένα σχεδόν σφαιρικό όργανο με διάμετρο περίπου 24 χιλιοστά και αποτελείται από τρία ομόκεντρα καλύματα που λέγονται χιτώνες. Ο εξωτερικός ονομάζεται εινώδης χιτώνας και αποτελείται από δύο μέρη. Το κερατοειδή που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και είναι διαφανής, άχρωμος και χωρίς αγγεία, και το σκληρό χιτώνα ή αλλιώς το άσπρο του ματιού, ο οποίος αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του εινώδη χιτώνα. Πάνω στο άσπρο βρίσκονται αγκυροβολημένοι μύες και τένοντες, χάρη στους οποίους πραγματοποιείται η κίνηση του βολβού. Πιο μέσα, ο επόμενος χιτώνας ονομάζεται αγγειώδης. Είναι ο φορέας για τα αγγεία του ματιού και αποτελείται από πίσω προς τα εμπρός από το χωριοειδή χιτώνα που είναι υπεύθυνος για την αιμάτωση των φιβλιστροειδή, το ακτινωτό σώμα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο φακός με τη βοήθεια των ακτινικών ινών και προσαρμόζει την εστίαση με τη βοήθεια του ακτινωτού μη, και την ίριδα που δίνει το χρώμα των ματιών. Η ίριδα έχει στη μέση μία οπή, γνωστή και ως κόρη του ματιού, που κλείνει σε συνθήκες έντονου φωτισμού και ανοίγει στο σκοτάδι. Τώρα, όταν ο ακτινωτός μυς χαλαρώνει, το πάχος του φακού μειώνεται και εστιάζει σε μακρινά αντικείμενα, ενώ όταν ο μυς εισπάται, το πάχος του φακού αυξάνεται, βοηθώντας έτσι στην εστίαση κοντινών αντικειμένων. Τι εννοώ εστίαση? Εννοώ την καθαρή προβολή του αντικειμένου πάνω στον αφιβλιστροειδή, ο οποίος είναι και ο τρίτος και εσωτερικός χιτώνας του ματιού και έχει το ρόλο του ανιχνευτή. Πάνω του βρίσκονται μεταξύ των άλλων και δύο ομάδες κυττάρων που ονομάζονται ραβδία και κονία και είναι φωτοϋποδοχής που συνεργάζονται. Τα κονία δουλεύουν σε συνθήκες καλού φωτισμού και ανιχνεύουν χρώματα, ενώ τα ραβδία δεν μπορούν να δουν χρώματα και μπορούν να λειτουργήσουν και με λίγο φως. Η οχρή κοιλίδα τώρα είναι μια μικρή περιοχή κοντά στο κέντρο του αφιβλιστροειδή και περίπου στο κέντρο της βρίσκεται μια μικρότερη περιοχή που ονομάζεται κεντρικό βοθρείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση. Πάνω στο κεντρικό βοθρείο είναι στιβαγμένα τα περισσότερα κονία, ενώ τα ραβδία βρίσκονται πιο πολύ περιφερειακά, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εκεί δεν έχουμε καθόλου κονία. Fun fact! Αν προσπαθήσεις να δεις ένα μικρό αντικείμενο σε συνθήκες με ελάχιστο φως, το καντράν του αναλογικού ρολογιού στο χέρι σου για παράδειγμα, δεν θα μπορείς να δεις εύκολα τους δείκτες. Αν όμως μετακινήσεις το βλέμμα σου, θα δεις ότι η ώρα φαίνεται πιο καλά με την περιφερειακή σου όραση. Ακριβώς επειδή τα ραβδία είναι περισσότερο συγκεντρωμένα περιφερειακά και λειτουργούν και με λίγο φως. Αυτή την πληροφορία την εκμεταλλεύονται και οι πιλότοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο να μπορούν να ανιχνεύσουν άλλα αεροπλάνα τη νύχτα, χρησιμοποιώντας την περιφερειακή τους όραση. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του αμφιβλιστροειδή είναι η θηλή του οπτικού νεύρου ή αλλιώς οπτικός δίσκος και είναι το σημείο από το οποίο οι άξονες των νευρικών κυττάρων του αμφιβλιστροειδή βγαίνουν από το μάτι και σχηματίζουν το οπτικό νεύρο, το οποίο μεταφέρει το σήμα στον εγκέφαλο. Το σημείο αυτό δεν έχει φωτοϋποδοχής και είναι γνωστό ως τυφλό σημείο, κοινώς δεν μπορείς να δεις τίποτα από εκείνο το κομμάτι του οπτικού πεδίου. Είναι πολύ εύκολο να εντοπίσεις το τυφλό σου σημείο κάνοντας το εξής πείραμα. Πάτα pause το βίντεο, κάλυψε το αριστερό σου μάτι κοιτώντας το σταυρό και ταυτόχρονα έχε το νου σου στην κουκίδα με την περιφερειακή σου όραση. Έπειτα πλησίασε το κεφάλι σου προς την οθόνη και πάλι πίσω με σχετικά αργή κίνηση. Κάποια στιγμή η κουκίδα θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι και το τυφλό σου σημείο. Τέλος, όλο το εσωτερικό του ματιού ανάμεσα στο φακό και στον αμφιβλιστροειδή είναι γεμάτο με μία ουσία σαν διάφανο τζέλ που ονομάζεται η αλώδε σώμα ή απλά η αλώδε. Από την άλλη, το μπροστινό μέρος του ματιού αποτελείται από τον οπίσθιο και πρόσθιο θάλαμο και είναι γεμάτο με ένα υγρό που εκρίνεται από το ακτινωτό σώμα. Το υγρό αυτό ονομάζεται υδατώδες υγρό, ενώ δουλειά του είναι μεταξύ των άλλων να διατηρεί μια νορμάλ ενδοφθάλμια πίεση, να θρέφει το φακό και τον κερατοειδή και να συμβάλλει στην άμυνα. Ας γυρίσουμε τώρα στις οφθαλμαπάτες. Το παιχνίδι που παίξαμε στην αρχή στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται εξασθένιση Τρόξλερ και περιγράφηκε πρώτη φορά από το Σουηδό Paul Vital Troxler το 1804.
Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, όταν κοιτάς για πολύ ώρα ένα σταθερό σημείο, η φωτοϋποδοχή και τα άλλα νευρικά κύτταρα των φιβλιστροειδή αρχίζουν και ας πούμε κουράζονται. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να προσαρμόζονται, αγνοώντας πολλά ερεθίσματα του περιφερειακού οπτικού πεδίου. Πράγμα που εξηγεί το πώς εξαφανίζεται σιγά σιγά ο κύκλος και η γάτα στις εικόνες. Fun fact νούμερο 2. Πάνω στο φαινόμενο αυτό στηρίζεται και ο μύθος της Bloody Mary, σύμφωνα με τον οποίο αν κοιτάς την αντανάκλασή σου σε έναν καθρέφτη με χαμηλό φωτισμό, χωρίς να μετακινείς το βλέμμα σου, ενώ ταυτόχρονα λες πολλές φορές το όνομά της, το είδωλό σου θα αρχίσει να αλλοιώνεται, ενώ μπορεί να δεις και κάποια τρομακτική μορφή, η οποία λέγεται ότι είναι το φάντασμά της. Φυσικά τώρα ξέρεις ότι δεν πρόκειται για φάντασμα, αλλά για μία ακόμα απλή οφθαλμαπάτη. Και μιας που λέμε για τον αφιβληστροειδή, το ήξερες ότι μπορείς να δεις τη σκιά των αγγείων που τον τροφοδοτούν? Βρες ένα φωτεινό και μονόχρωμο background, όπως για παράδειγμα μια λευκή σελίδα Word στον υπολογιστή σου. Έπειτα πάρε ένα χαρτάκι και άνοιξέ του μια πολύ πολύ μικρή τρύπα με διάμετρο περίπου 2 με 3 χιλιοστά. Κλείσε το ένα σου μάτι και πλησίασε το χαρτί προς το μέρος σου, σε μια απόσταση 1 με 2 εκατοστά από το ανοιχτό σου μάτι, έτσι ώστε να βλέπεις το λευκό background μέσα από την τρύπα. Και όπως είσαι, ξεκίνα να το κουνάς με μικρές και γρήγορες κινήσεις, ενώ συνεχίζεις να κοιτάς μέσα από την τρύπα. Αν έχεις αρκετή υπομονή, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσεις να βλέπεις ένα σχέδιο σαν κλαδιά δέντρων. Αυτά είναι και τα αγγεία του αμφιβληστροειδή σου. Όμως η σκιά των αγγείων δεν είναι το μόνο που μπορείς να δεις σε ένα φωτεινό background. Μέσα στο υαλώδες κολυμπούν διάφορα πράγματα, ερυθρά αιμοσφαίρια, πρωτεΐνες κλπ. Όταν λοιπόν κάποιο από αυτά αποφασίσει να κολυμπήσει μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, διακόπτει τη ροή φωτός και κάνει μια σκιά πάνω του. Έτσι εσύ αντιλαμβάνεσαι μια λεπτή γραμμούλα σαν τρίχα που κόβει βόλτες στο οπτικό σου πεδίο, πολύ περισσότερο όταν κοιτάς κάτι φωτεινό, όπως ο ουρανός μια ηλιόλουστη μέρα. Αυτά είναι γνωστά και ως μυγάκια ή στα αγγλικά μπορεί να τα δεις και ως floaters και είναι εντελώς ακίνδυνα και συνηθισμένα. Ωστόσο, αν κάποια στιγμή δεις ότι πληθαίνουν απότομα ή εμφανιστούν μεγάλα σχήματα που σου εμποδίζουν την όραση, καλά θα κάνεις να το τσεκάρεις σε κάποιον οφθαλμίατρο. Ένα άλλο φαινόμενο παρόμοιο με τα μυγάκια είναι και το Blue Field and Optic φαινόμενο. Μη με κράξεις στα σχόλια, δεν μπόρεσα να βρω πουθενά την αντίστοιχη ελληνική ορολογία και το φαινόμενο ήταν τρομερά ενδιαφέρον για να μην το συμπεριλάβω. Πρόσεξε λοιπόν! Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι μέσα στο αίμα κολυμπούν ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πρωτεΐνες και διάφορες άλλες ουσίες. Όπως είπαμε, ο αμφιβληστροειδής σαματώνεται από αγγεία. Πολλά από τα οποία είναι όμως τόσο λεπτά που αναγκάζουν τα κύτταρα του αίματος να περνάνε ένα-ένα, το ένα πίσω από το άλλο. Όταν κοιτάς ένα καθαρό μπλε ουρανό ή ένα οποιοδήποτε φωτεινό μπλε background, το γαλάζιο φως πέφτει πάνω στον αμφιβληστροειδή και συνεπώς και στα αγγεία του. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, επειδή έχουν κόκκινο χρώμα, απορροφούν τον μπλε φως και έτσι δεν το αφήνουν να φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Τα λευκά αιμοσφαίρια όμως δημιουργούν ένα παράθυρο, από το οποίο περνάει όλο το φως και καταλήγει πάνω στο χιτώνα. Αυτό που θα δεις εσύ κοιτώντας τον ουρανό είναι μια ομάδα από λευκές φωτεινές τελίτσες που περιφέρονται τυχαία, ενώ κάποιες από αυτές μπορεί να ακολουθούνται από μια μικρή σκοτεινή ουρά. Κάθε μία από τις λευκές τελίτσες δεν είναι τίποτε άλλο από ένα λευκό αιμοσφαίριο που κάνει τη βόλτα του μέσα σε ένα αγγείο, ενώ η σκοτεινή ουρά είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια που το ακολουθούν. Πάμε τώρα σε ένα λίγο διαφορετικό θέμα, περισσότερο νευρολογικό παρά οπτικό. Σακαδική συγκάλυψη. Ήξερες ότι στη διάρκεια της μέρας είσαι τυφλός για περίπου 40 λεπτά? Ναι, ακόμα και όταν περπατάς στο δρόμο. Επίτρεψέ μου να εξηγήσω. Αν πάρεις το κινητό σου τώρα και τραβήξεις βίντεο, μπορείς να δεις ξεκάθαρα ότι τη στιγμή που μετακινείς γρήγορα την κάμερα από ένα σημείο σε ένα άλλο, το πλάνο είναι θολό και κουνημένο. Αν κάνεις το ίδιο με τα μάτια σου, δεν μπορείς να αντιληφθείς αυτή τη θολούρα. Ούτε σου προκαλείται η ίδια ζαλάδα όπως πριν με το κινητό. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Αυτό συμβαίνει γιατί τη στιγμή της μετακίνησης των ματιών σου, ο εγκέφαλος δεν καταγράφει τίποτα. Τίποτα όμως! Δες τι εννοώ ξανά και σε αργή κίνηση. Αν κατέγραφε, θα ήταν σαν να βλέπει συνεχώς μια κακογυρισμένη ταινία που τραβήχτηκε με την κάμερα στο χέρι. Παρ' όλα αυτά, ο εγκέφαλος δεν σε αφήνει να αντιληφθείς αυτό το κενό. Γι' αυτό και τη συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορείς να την παρατηρήσεις εύκολα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τρόπος. Στάσου μπροστά σε έναν καθρέφτη και κοίτα πότε το ένα σου μάτι και πότε το άλλο χωρίς να κουνάς το κεφάλι. Ένας εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να δει ξεκάθαρα την κίνηση των ματιών σου. Εσύ μπορείς? Άφησα το καλύτερο και το πιο δύσκολο για το τέλος. Στερεογράμματα.
Ίσως ξέρεις ήδη ότι ο λόγος που βλέπεις 3D τον κόσμο γύρω σου είναι γιατί το κάθε σου μάτι βλέπει μία ελαφρώς διαφορετική εικόνα. Ο εγκέφαλος ενώνει τις δύο εικόνες και το αποτέλεσμα είναι μία εικόνα με αντίληψη βάθους, τρισδιάστατη δηλαδή. Εξαιρετικά χρήσιμο για την επιβίωσή μας. Τι είναι τα στερεογράμματα τώρα? Πρόκειται για κανονικές δυσδιάστατες εικόνες, οι οποίες όμως μπορούν να σου αποκαλύψουν τρισδιάστατα σχέδια, σαν να βλέπεις μία 3D ταινία στο σινεμά. Το κάθε στερεόγραμμα αποτελείται από πολλές διαδοχικές παρόμοιες εικόνες, οι οποίες όμως δεν είναι ολόιδιες, ακριβώς όπως το προηγούμενο παράδειγμα με το λαγό. Πώς δουλεύει? Το μυστικό είναι ενώ κοιτάς την εικόνα, να μην εστιάζεις πάνω της, αλλά πίσω της, σαν να προσπαθείς να δεις μέσα από αυτήν. Σκοπός εδώ είναι να κάνεις το βλέμμα σου να χαλαρώσει τόσο, ώστε η εικόνα να αρχίσει να θολώνει και δύο διαδοχικά σημεία της που είναι φαινομενικά ίδια να ενωθούν σε ένα. Έτσι ο εγκέφαλος θα τα διαβάσει σαν ένα, δίνοντάς σου την ψευδαίσθηση του 3D, ακριβώς όπως κάνει και με τον κόσμο γύρω σου. Μπορείς βοηθητικά να μετακινήσεις το κεφάλι σου μπρος-πίσω στην οθόνη, κρατώντας πάντα το βλέμμα χαλαρό. Αυτό το στερεόγραμμα είναι εύκολο και δεν υπάρχει κάτι κρυμμένο. Βλέπεις δηλαδή το ίδιο πράγμα απλώς σε 3D. Ας δούμε όμως και κάτι πιο δύσκολο. Αυτό το στερεόγραμμα τώρα μπορεί να σου μοιάζει σαν να χύθηκε κανένας κουβάς με μπογιά. Στην πραγματικότητα όμως, αν ακολουθήσεις τα ίδια βήματα, θα σου εμφανιστεί μια κρυμμένη εικόνα στο κέντρο. Κάποια στερεογράμματα όπως αυτό έχουν και οδηγούς, δηλαδή δύο τελίτσες πάνω-πάνω. Αν χαλαρώσεις σωστά το βλέμμα, θα δεις ότι οι δύο τελίτσες θα ενωθούν σε μια τρίτη τελίτσα στη μέση. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσεις να δεις την κρυμμένη εικόνα. Τι εικόνα? Η απάντηση στην περιγραφή, δεν κάνω spoil. Το ίδιο θα συμβεί και με το βίντεο που βλέπεις στο i πάνω δεξιά. Να προειδοποιήσω εδώ ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η διαδικασία να σου φέρει ζαλάδα, αναφτία ή πονοκέφαλο, οπότε σε τέτοια περίπτωση σταμάτα το παιχνίδι και άσε την εξάσκηση για μία άλλη φορά. Αυτά τα λίγα πραγματάκια λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σου έδωσα μία γεύση για το πόσο παιχνιδιάρικα και μαγικά φέρεται συχνά ο οργανισμός μας. Να πω εδώ ότι σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, ο Mad Scientist έχει κάνει ένα εξαιρετικό βίντεο, στο οποίο αναλύει επίσης την ανατομία του ματιού, καθώς και κάποιες βασικές αρχές του μηχανισμού της όρασης και πολλά άλλα που εγώ δεν τα πιάνω σε αυτό το επεισόδιο. Γι' αυτό να πας να το δεις τώρα, όπως είσαι, έφυγες! Και επειδή το ίντερνετ είναι απρόβλεπτο, για να είμαστε καλυμμένοι, να πω ακόμα μία φορά ότι το βίντεο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση και ότι για ό,τι απορία ή ανησυχία έχεις, πρέπει πάντα να ρωτάς τον γιατρό σου. Αν βρήκες ενδιαφέρον το θέμα, μπορείς να κάνεις like, subscribe ή σχόλιο, ενώ αν θες κι άλλο υλικό, στην περιγραφή θα βρεις τα links για τη σελίδα του Human Nature στο Facebook και στο Instagram. Φιλιά πολλά και... Τι συμβαίνει? Βοήθεια! Φιλιά πολλά λοιπόν και από μένα και stay tuned μέχρι το επόμενο βίντεο.